υποχρεωτικά είμαστε πάντα έτοιμοι και ευελπιστούμε πραγματικά ότι το 2022 θα είναι μια καλύτερη χρονιά, θα είναι μια χρονιά κανονικότητας και θα μπορέσουμε σταδιακά να επανέλθουμε, να έχουμε μια χρονιά πλήρους διάρκειας και με λιγότερο άγχος. Από πού προκύπτει αυτό? Από τα νούμερα, από τις ενδείξεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής, από τις στάσεις, από την πίστη και την ελπίδα μόνο, διότι είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία ακούγονται και έτσι θα ήθελα να συνεχίσουμε με την ίδια, αν θέλετε, διάθεση να τα ακούμε. Κύριε Δουλγεράκη, επειδή ζούμε σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, δυστυχώς σιγουριά δεν μπορεί να υπάρξει καμία περίπτωση. Και επίσης και η εκτίμηση των γεγονότων, επειδή μιλάμε για γεγονότα τα οποία συμβαίνουν για πρώτη φορά, δεν μπορεί να είναι ποτέ ασφαλής, γιατί δεν υπάρχει κάποια εφαρμοσμένη πρακτική. Αυτό λοιπόν το είδαμε, το έχουμε συζητήσει και μαζί καθόλου τη διάρκεια της πανδημίας. Το μόνο λοιπόν το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι με την εμπειρία, τη μακροπρόθεσμη που έχει ο καθένας από εμάς και με τη βραχυπρόθεσμη εμπειρία που αποκομίσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, να μπορέσουμε και να λύσουμε ένα γρίφο και να δούμε τελικά πώς θα είναι το αύριο. Εκ των πραγμάτων, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι κάποια δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Τα δεδομένα είναι ευτυχώς για μας ότι η δίψα του κόσμου για διακοπές ξεπερνάει κατά πολύ το άγχος του κόσμου για την πανδημία. Αυτό λοιπόν είναι μια διαπίστωση, την οποία την κάναμε κυρίως φέτος και είναι αυτή η οποία μας έσωσε. Διότι παρόλο που η Ελλάδα, ας μην κρυβόμαστε, είχε μια τέλος πάντων δύσκολη, όχι την καλύτερη υγειονομική εικόνα στην Ευρώπη, ήταν μια λιγότερο χειρότερη εικόνα από τις άλλες χώρες της Μεσογείου. Άρα πραγματικά αναδειχθήκαμε σαν ένας ασφαλής προορισμός. Σίγουρα η ποιότητα και σίγουρα οι υποδομές και σίγουρα η παροχή υπηρεσιών και το ανθρώπινο δυναμικό ήταν αυτό το οποίο πάντα είναι αξιόπιστο. Άρα ο κόσμος επέλεξε να ταξιδέψει στην Ελλάδα παρά το άγχος, παρά τα προβλήματα, παρά τα υψηλά κρούσματα, παρά τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε για το 2022 το εξής. Έχουμε αφενός το γεγονός ότι η Ελλάδα κέρδισε το στοίχημα, έδειξε ότι μπορεί να παράσχει ασφαλείς διακοπές. Βλέπουμε το γεγονός ότι ο κόσμος επέλεξε την Ελλάδα μεταξύ άλλων προορισμών. Βλέπουμε ότι του χρόνου, θέλω να πιστεύω, θα ανοίξουν και οι δύο μεγάλες αγορές, οι δύο μεγάλες ασθενείς, που ήταν η Ρωσία και η Αγγλία για διαφορετικούς λόγους. Άρα θα έχουμε και επιπλέον πηγή ταξιδιωτών. Βλέπω ότι η Ευρώπη είναι πολύ μπροστά στον εμβολιασμό σε αντίθεση με την Ελλάδα, άρα αρχίζει και αφήνει πίσω της τις δύσκολες μέρες της πανδημίας. Η κανονικότητα επανέρχεται σχετικά γρήγορα στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα θέλω να πιστεύω ότι το χειμώνα δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη συζήτηση για τον κορονοϊό και τις επιπτώσεις του στον καθημερινό διάλογο, κάτι το οποίο θα επιτρέψει στον κόσμο να προχωρήσει σε υποκρατήσεις και κατά αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσει ζωή νωρίτερα. Άρα λοιπόν αυτά είναι όλα τα θετικά τα οποία έχουμε. Από την άλλη έχουμε κάτι το οποίο προβληματίζει όλους τους ανθρώπους του τουρισμού, είναι το άνοιγμα των ανταγωνιστών μας. Φέτος παίζαμε μπάλα μόνοι μας, για να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρικούς όρους. Δηλαδή στη Μεσόγειο ήταν κλειστή ουσιαστικά η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Τινησία, το Μαρόκο, μέρη η Ισπανία. Άρα η Ελλάδα ήταν ο μοναδικός προορισμός και ως εκ τούτου μάζεψε όλο τον κόσμο. Του χρόνου που θα συμβαίνουν όλα τα προηγούμενα δεδομένα, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι θα συμβούν, το μόνο το οποίο μπορεί να μας κόψει τη ροή είναι άλλοι ανταγωνιστικοί προορισμοί, οι οποίοι θα ανοίξουν, διψασμένοι για πελάτες, και εκεί λοιπόν θα υπάρξει ένας τεράστιος ανταγωνισμός. Μέσα λοιπόν από αυτή την εξίσωση θα πρέπει να δούμε τελικά πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Βασικό ερώτημα για μένα είναι η διάρκεια της, διότι κακά τα ψέματα φέτος η χρονιά ήταν μια χρονιά ονειρεμένη που δεν την περίμενε κανένας μας, αλλά δυστυχώς ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε από τα μέσα του Ιούλη και μετά επί της ουσίας. Αν λοιπόν καταφέρουμε τον χρόνο έχουμε μια κανονική διάρκεια χρονιά που να ξεκίνησε από τον Απρίλιο, από τον Μάιο, θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά. Καλά. Αν λέτε, ξέρετε, ανταγωνιστές διψασμένοι, με την ίδια έννοια μπορεί να πει και κάποιος ότι και εσείς για να πάει καλά η χρονιά είσαστε διψασμένοι υπό αυτή την έννοια και η χρονιά να κυλήσει και να πάει και να φτάσει και πάλι Νοέμβριο, γιατί αν δεν κάνω λάθος το τελευταίο τσάρτερ πότε είναι, 21 Νοεμβρίου ή κάπου τόσο? 28. Έχουμε τσάρτερ μέχρι 28 του Νοέμβρη, άρα ο Οκτώβριος πήγε πάρα πολύ καλά. Και ο Νοέμβριος συνεχίζεται. Άρα σίγουρα βλέπουμε ότι αυτό είναι πάλι ένας συνδυασμός
με το γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν ήρθε στην αρχή της σεζόν, θέλει να έρθει το φθινόπωρο, όπου και οι συνθήκες είναι καλές, αφενός. Αφετέρου, πάρα πολύ παραδοσιακοί χειμερινοί τουρισμοί, κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία, είναι ακόμα κλειστοί. Άρα η Ελλάδα εμφανίζεται μια καλή επιλογή. Και όσον αφορά για τους πεινασμένους, που διψασμένους μάλλον πανέφερε προηγουμένως για πελάτες, ανταγωνιστές, για να διευκρινίσω κάτι, σαφώς όλοι είμαστε διψασμένοι. Η διαφορά είναι ότι όταν φέτος μία από τις επιτυχίες ήταν ότι κατάφερε η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδος και διατήρησε ένα αξιοπρεπές επίπεδο τιμών, χωρίς τελές προσφορές από τον Ιούλιο και μετά όταν λειτουργήσε κανονικά, και αυτό θα είναι το ζητούμενο για να μπορέσει να παραμείνει και βιώσιμη. Ή να γίνει βιώσιμη, γιατί τα προηγούμενα δύο χρόνια δεν θέλει να τα θυμάται κανείς μας. Εάν λοιπόν ξεκινήσει ένας τρελός πόλεμος τιμών και η Ελλάδα αναγκαστεί να ρίξει κατά πολύ τις τιμές προκειμένου να ανταγωνιστεί τους υπόλοιπους στη Μεσόγειο, αυτό θα είναι πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να αποφευθεί. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι και μπούσουλα στη φετινή χρονιά, έτσι ώστε εσείς, οι συνάδελφοί σας, το σύνολό σας, να προχωρήσετε και στην ίδια τιμολογιακή ενδεχόμενα πολιτική για να κρατήσετε αυτή τη δεξαμενή? Γιατί όποιος θέλει να ταξιδέψει και θέλει να έρθει στην Ελλάδα, θα έρθει στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι θα παίξει με το κριτήριο ότι θα βάλω κλήρο για να δω αν θα πάω σε κάποια άλλη χώρα. Σίγουρα, το βαρόμετρο της επιλογής ενός ταξιδιώτη είναι η ισχύς ποιότητας και τιμής. Εγώ λοιπόν πάντα λέω ότι είναι πολύ προτιμότερο κάποιος να βελτιώνει την ποιότητά του παρά να μειώνει την τιμή, γιατί πάντα όταν πουλάς ένα φτηνό προϊόν θα βρεθεί κάποιος να πουλήσει κάτι φτηνότερο. Αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να δώσουμε βάρος θα είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα, διότι κακά τα ψέματα, ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των υπηρεσιών αναγκάστηκε να προσαρμοστεί και να υποβαθμιστεί σε ένα βαθμό αναγκαστικά λόγω των περιορισμών. Άρα θέλω να πιστεύω με την επαναφορά στην κανονικότητα ότι και η ποιότητα των υπηρεσιών δεν θα έχει αυτά τα προβλήματα, άρα πραγματικά θα μπορέσουμε να δώσουμε το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών που θέλει ο κάθε επισκέπτης, άρα να διατηρήσουμε ψηλά την ποιότητα. Χωρίς αυτό να θεωρείται ότι είναι αγκάθι ωστόσο, έτσι? Όχι, μέχρι στιγμής καταφέρω, όπως σας είπα, ο κόσμος έδειξε πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση στους περιορισμούς. Άρα υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί, για παράδειγμα το ΕΡΑ, και ξέρετε πολύ καλά, όλα τα ξενοδοχεία δεν είχαν animation, δηλαδή δεν είχαν μουσική, δεν είχαν καθόλου ψυχαγωγία σχεδόν για το μισό καλοκαίρι λόγω του τοπικού lockdown. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα ο κόσμος έδειξε κατανόηση, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο ήταν υποδεέστερες υπηρεσίες. Είτε μας αρέσει είτε όχι, μια πραγματικότητα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, ορθώς έγινε, έδειξε κατανόηση ο κόσμος. Εάν όμως αυτό το πράγμα δεν το έχουμε του χρόνου, γιατί θα έχουμε μια κανονικότητα, η ποιότητά μας θα είναι βελτιωμένη. Άρα λοιπόν, πρώτο στοίχημα είναι να πάμε σε μια πραγματική ποιότητα, αυτή που αρμόζει στον επισκέπτη. Δεύτερο ζητούμενο, να παραμείνουν ρεαλιστικές τιμές. Άρα δηλαδή, σαφώς σε καμία περίπτωση να μην πέσει το επίπεδο τιμών δεν βοηθάει κανένα. Από την άλλη, μην έχουμε όμως και υπερβολές, γιατί υπάρχουν και κάποιοι τέλος πάντων που πιστεύουν ότι ξαφνικά η Ελλάδα είναι μονοπόλιο στην Ευρώπη, που αλλού θα πάνε, ας ανεβάζονται στη μέση 30-40%, ούτε αυτό είναι λύση. Ρεαλιστικό επίπεδο τιμών και κυρίως να προσευχόμαστε έτσι ώστε να έχουμε ένα ήσυχο χειμώνα στην Ευρώπη, διότι ο ήσυχος χειμώνα στην Ευρώπη και η χαμηλή συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις του κορονοϊού θα επιτρέψει στον κόσμο, αντί να βλέπει τηλεόραση και να τρομάζει, να αρχίσει να κάνει προκρατήσεις. Όταν κάνει ο κόσμος προκρατήσεις, θα ξεκινήσει νωρίς η σεζόν. Γιατί κακά τα ψέματα, εάν δεν ξεκινήσουν κρατήσεις από το Δεκέμβριο, από το Γενάρη, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να ξεκινήσει η σεζόν από τον Απρίλιο. Αυτό είναι και το βασικό στοίχημα. Βλέπω και τα νούμερα έτσι όπως καταγράφονται. Τα βλέπω σήμερα και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, σελίδα 5 στα παραπολιτικά. Ας πούμε, σε ένα σημείο. Με θετικό πρόσημο κλείνει η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα. Ξεπέρασε τα 8,5 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια συγκεκριμένα, 624.000 ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα μας στο 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021. Αλλά έχουμε
μπροστά μας ακόμα και το Νοέμβριο, τελευταία πτήση εκεί προς το τέλος του Νοέμβρη, καταγράφοντας αύξηση κατά 79,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η εξέλιξη αυτή αντανακλάται στην αύξηση κατά 135,7% των εισπράξεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, καθώς άγγιξαν τα 6,6 εκατομμύρια ευρώ, και βέβαια εκείνο το άλλο, αύξηση 62,3% στην επιβατική κίνηση. Τα στοιχεία αυτά, τα δεδομένα αυτά, τα οποία έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτά τα οποία εσείς μας λέγατε πριν από λίγο, αλλά τώρα πια και με νούμερα, και μπορεί να τα διαβάσει όποιος θέλει. Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφτασε τα 27.063.506, παρουσιάζοντας άνοδο 62,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, που είχαν διακινηθεί 16.677.709 επιβάτες. Νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση για τα αεροδρόμια όλης της χώρας, και αυτό το οποίο είπαμε ή ακούγαμε από εσάς πριν από λίγο. Ακριβώς. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι γενικότερα ο κόσμος αρχίζει να ταξιδεύει. Το συναντάω και εγώ προσωπικά καθημερινά, δηλαδή και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και στο αεροδρόμιο των Αθηνών, αλλά και στο αεροδρόμιο του εξωτερικού. Είναι ότι ο κόσμος ξεκινάει να ταξιδεύει. Φανταστείτε ότι εκτός από τα ταξίδια αναψυχής, ακόμα και τα επαγγελματικά ταξίδια ή απλές μετακινήσεις έχουν αρχίσει να επανέρχονται. Γιατί φανταστείτε ότι εδώ και 2 χρόνια δεν γινόταν επαγγελματικά ταξίδια, δεν γινόταν επαγγελματικές διοργανώσεις, δεν πήγαινε ο κόσμος απίστευτα πουθενά. Άρα η επιβατική κίνηση αρχίζει και επανέρχεται. Το σίγουρο είναι ότι αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι τα νούμερα, και είναι πάρα πολύ βασικό να αναλογιστεί κανείς, ότι 2 από τις αγορές κλειδιά, δηλαδή φανταστείτε η Αγγλία, η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Κρήτης, και η Ρωσία, η οποία είναι μία από τις 5 κορυφαίες, ουσιαστικά φέτος ήταν ακούσες, είχαν δηλαδή ελάχιστα νούμερα. Άρα, για να καταλάβουν το μέγεθος της επαναφοράς, παρόλο που 2 αγορές ήταν εκτός, οι υπόλοιπες αγορές, λόγω αυτής της ζήτησης που υπήρχε και της όρεξης του κόσμου να ταξιδέψει, είχαν την αύξηση, τουλάχιστον σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου, έτσι ώστε υπερκάλυψαν την απώλεια αυτών των 2 αγορών. Αυτό δηλαδή πραγματικά το οποίο συνέβη με τη γερμανική αγορά, με τη γαλλική αγορά, με άλλες αγορές, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Εκεί λοιπόν το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο, γιατί αυτό το οποίο συνέβη φέτος το κερδίσαμε, δεν μας χαρίστηκε. Σίγουρα υπήρχαν θετικές συγκυρίες, αλλά το κερδίσαμε. Το κερδίσαμε με τη δουλειά μας, το κερδίσαμε ουσιαστικά με την εικόνα που δείξαμε προς τα έξω. Αλλά αυτό λοιπόν θα πρέπει, δεν είναι τίποτα δεδομένο, θα πρέπει να διατηρηθεί και του χρόνου. Άρα λοιπόν θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά και θέλει και πάρα πολύ προσεκτικές κινήσεις και θέλει και συνεχή παρακολούθηση, γιατί όπως είπα, δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί, άρα μπορούμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό και να τον αφήσουμε στον αυτόματο. Θέλει παρακολούθηση κάθε μέρα, κάθε ώρα. Έτσι. Νομίζω ότι περάσατε το καλύτερο δυνατό μήνυμα, κύριε Βαμιεδάκη, και έτσι θα το κλείσουμε, γιατί ήταν πραγματικά μια συζήτηση η οποία είχε τόνο αισιοδοξίας. Το πρώτο μήνυμα ότι ο ήσυχος χειμώνας αναφορικά πάντα με την πανδημία στην Ευρώπη θα φέρει προκρατήσεις, θα φέρει κρατήσεις, θα φέρει μια καλή χρονιά, επόμενη χρονιά για τη χώρα, και το ότι συνέβη φέτος δεν ήρθε από μόνο του, ήταν κάτι το οποίο κερδίσαμε, και σε αυτά πάνω τα βήματα θα πρέπει να συνεχίσουμε, έτσι ώστε το κέρδος να είναι πραγματικά μεγάλο για όλους και την επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαμιεδάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή καλημέρα σας.